Ο Τριάρχου είναι καθηγητή των νευροεπιστημών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία από το 2001. Απόφοιτο του πειραματικού σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και τη ιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδέ στι Ηνωμένε Πολιτείε, όπου υπηρέτησε ω καθηγητή τη νευροβιολογία και τη νευροπαθολογία επί δωδεκαετία. Τιμήθηκε με το Επιστημονικό Βραβείο Ιδρύματος Μποδοσάκη το 1995 για το ερευνητικό του έργο στις νευροεπιστήμες. Το 2006 συμμετείχε μεταξύ 100 διεθνών νεύρων ατόμων στο εκατονταετές συμπόσιο που διοργάνωσε το Καγιάλ Κλαμπ στο Νόμπελ Φόρουμ. Κύριος Τριάρχου είναι εδώ μαζί μας. Μεγάλη χαρά και τιμή που σας έχουμε εδώ σήμερα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα κύριε Αναγνωστίδου και ευχαριστώ για τη φιλοξενία στο πρόγραμμά σας. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Ε, κύριε Τριάχου, κάνατε μια πολύ σπουδαία πορεία. Είστε ένα πολύτιμο κεφάλαιο για το Πανεπιστήμιο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ε, και θα ήθελα προσωπικά εγώ να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι παρά το ότι α, επιλέξατε να ζήσετε στην Αμερική και να υπηρετήσετε σε πανεπιστήμιο εκεί για 12 χρόνια, ε, αποφασίσατε να επιστρέψετε στην, στην Ελλάδα. Θέλω να μου πείτε πώς πήρατε αυτή την απόφαση. Από την πρώτη μέρα που έφυγα, είχα πίσω στο μυαλό μου την επιστροφή στην Ελλάδα, όποτε προέκυπτε κάποια ευκαιρία, mm -hmm. αλλά αφού ολοκλήρωνα κάποια προγράμματα, εμπειρίες και τα λοιπά. Εσείς σπουδάσατε Ιατρική εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αλλά νωρίτερα, αν γυρίσουμε λίγο το ρολόι του χρόνου πίσω ξεκινήσατε τις, ως μαθητής το πειραματικό σχολείο ένα πολύ σπουδαίο σχολείο εκείνης της εποχής το οποίο πραγματικά έχει βγάλει λαμπρά μυαλά. Θα ήθελα να θυμηθούμε μαζί εκείνες τις εποχές και να μου δώσετε λίγο το στίγμα του τρόπου με τον οποίο σας ενέπνεαν άνθρωποι δάσκαλοι εκείνης της εποχής ώστε στη συνέχεια να διανύσετε αυτή την εξαιρετική διαδρομή ε, στην επιστήμη σας. Ε, ναι, ήταν χρόνια αρκετά αυστηρά και πειθαρχημένα. Αυτή η πειθαρχία δεν νομίζω ότι μας έκανε κακό, μάλλον καλό γιατί στην επιστήμη είναι απαραίτητο να έχει κανείς κάποια πειθαρχία και επιμονή. Ε, είχαμε δασκάλους φωτισμένους Είμασταν τυχεροί από αυτή την άποψη. Συγκεκριμένα έχουν μείνει στο μυαλό μου ο μεγάλος δάσκαλος ο Χρήστος ο Τσολάκης, ο Αρίστος ο στα μαθηματικά mm -hmm. και ο Νίκος ο Μπαρμάζης που μας έκανε συντακτικό. Πολύ σπουδαίοι δάσκαλοι, όλοι αυτοί που αναφέρατε. Ε, ειδικά τον Χρήστο Τσολάκη, για τον οποίο ε, πρόσφατα είχαμε και μία εκδήλωση εδώ, πολύ συγκινητική, στο πλαίσιο της 15 η Διεθνούς Έκθεσης βιβλίου και τον θυμηθήκαμε ξανά όλοι. Α, ήταν αυστηροί άνθρωποι, αλλά δεν ήταν αυταρχικοί, έχω την αίσθηση. Δάσκαλοι σαν αυτά τα ονόματα τα οποία αναφέρατε προηγουμένως. Οι συγκεκριμένοι όχι, είχαμε άλλους αυστηρούς. Ε, αυτό που θυμάμαι από τον Τσολάκη και του το είχα πει, mm -hmm. είναι ο τρόπος που μας έχει διδάξει την έκθεση, Ίσως ήταν το καλύτερο εργαλείο που με συνόδευσε και στις επιστημονικές έρευνες αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μας είχε μάθει πώς να σκεφτόμαστε, να τεκμηριώνουμε ιδέες. Ε, κάτι που είναι συνθήκη και για την επιστημονική έρευνα. Και κάτι άλλο που θυμάμαι ως εμπειρία που, που έχει μείνει στο μυαλό μου στην Πέμπτη γυμνασίου, όταν προσπαθούσαμε να αποφασίσουμε τι να σπουδάσουμε, mm -hmm. συμβουλευόμασταν καθηγητέ, συγγενεί, γονεί. Είχα πάει στο σπίτι του, μα δεχό, δεχόταν όλου και μου είπε μια φράση που με αφύπνισε τότε. Μου λέει: Θα του ακούσει όλου, αλλά ό,τι αποφασίσει θα το αποφασίσει μόνο σου, ώστε σε περίπτωση που πετύχει να ξέρει ότι το κατάφερε με την αξία σου. Και αν αποτύχει, να μην μπορεί να κατηγορήσει κανέναν άλλον. Αυτό ήταν μια αφύπνιση στα 17. Βεβαίω. Γιατί αυτό έχει αναφορέ σε ένα σύστημα αξιών το οποίο ήθελε να εγκαθιδρύσει μέσα σα σε σχέση με την υπευθυνότητα Ακριβώς. σε μια πολύ μικρή ηλικία που δύσκολα κανεί εύκολα μπορεί να αποφασίσει. Ε, Εσεί αποφασίσατε αμέσω για την ιατρική ή υπήρξε μέσα σα ένα εσωτερικό πόλεμο, Όχι πόλεμο. Λάτρεβα τη φυσική στο σχολείο. Yeah. Και κυρίω τη μηχανική, γιατί είχε μια λογική mm -hmm. και την πυρηνική φυσική, και ετοιμαζόμουν για Πολυτεχνείο. Και λίγου μήνε πριν το μηχανογραφικό, είχαν έναν άλλον θείο που μου λέει: Γιατί δεν σκέφτεσαι και την ιατρική. Ε, έχει πολλέ ειδικότητε, κάτι θα βρει ενδιαφέρον. Ε, ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου η καριέρα του κλινικού γιατρού. Ε, ίσως φανεί αστείο, αλλά τότε σκέφτηκα στις εισαγωγικές δεν θα χρειαστεί να δώσω μαθηματικά, μόνο φυσική χημία έκθεση. Και αυτό ήταν ο λόγος που εκείνη την εποχή διάλεξα να πάω στην ιατρική απλώς από περιέργεια για τη βιολογία του ανθρώπου. Αυτή την περιέργεια την είχατε από μικρός? Την είχα και από μικρός, μάλλον σύμφυτη. Ε, χαλούσα παιχνίδια που μας έφαναν για να δω τι είχαν μέσα. <laughs> αλλά στο γυμνάσιο μας εμφύτευσαν τις φιλοσοφικές ανησυχίες και επειδή ήθελα να συνδυάσω αυτές τις ανησυχίες με τις θετικές επιστήμες ε, θεώρησα ότι μέσω της ιατρικής θα μπορούσα να κατανοήσω καλύτερα τη φύση του ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να συνυπάρχουν μέσα σε έναν υποψήφιο επιστήμονα ε, στοιχεία όπως... Ο θαυμασμός για τις ανθρωπιστικές σπουδές και τις, ε, και τις θεωρητικές και ταυτόχρονα ο σεβασμός για τις θετικές. Και να ξεκινάει από ένα τέτοιο σημείο. Το σημείο κίνησής του δηλαδή να είναι αυτό. Δίνει πολύ εκπληκτικά αποτελέσματα. Όπως η πορεία, όπως διανύθηκε στη συνέχεια, διότι τελειώσατε την ιατρική μέσα εκεί αποφασίσατε ότι θέλετε να ασχοληθείτε με τις νευροεπιστήμες. Σε ποιο έτος? Ε, στην ιατρική, να σας πω, η πρώτη μου εμπειρία όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο ένιωσα μια τεράστια ελευθερία mm. μετά από το πειθαρχημένο πρόγραμμα του σχολείου. Ε, και χαιρόμουν που τα μαθήματα ήταν σε ώρες διάφορες. Μια μέρα στις 8 το πρωί, μια ώρα στις 4 το μεσημέρι. Mm. Αυτό μου έδωσε μια αίσθηση ελευθερίας. Mm -hmm. Στο δεύτερο έτος η μεγάλη έμπνευση ήταν ο καθηγητής μας της βιοχημίας, ο κύριος Τρακατέλης, mm -hmm. ο οποίος είχε έρθει πρόσφατα από τις Ηνωμένε Πολιτείε με βαρύ βιογραφικό και οι διαλέξεις του ήταν υποδειγματικές, τέλειες, προσεγμένες και τότε μέσα από τη βιοχημία στο μυαλό μου άρχισα να φρονώ ότι η χημία μπορεί να μας εξηγήσει το φαινόμενο της ζωής. Mm. Αργότερα, όταν αρχίσαμε να διδασκόμαστε στα μεγάλα έτη νευρολογία, ψυχιατρική, πάλι η λογική συναγωγή μου ήταν ότι η βιοχημεία του νευρικού συστήματος είναι ο τρόπος για να κατανοήσουμε την ανθρώπινη ψυχή και την ανθρώπινη συμπεριφορά και έτσι κατέληξα στην νευροχημία, mm -hmm. ε, επειδή τότε δεν υπήρχαν οργανωμένα προγράμματα στην Ελλάδα. Έγραψα σε διάφορα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, mm. με δέχτηκαν κάποια και στο Ρότσεστερ μου πρόσφεραν και υποτροφία και έτσι έφυγα τον Αύγουστο ένα μήνα αφού είχα ορκιστεί στο Αριστοτέλη Πανεπιστήμιο. Όπου εκεί η ζωή σας ε, η επιστημονική ασχολήθηκε κυριότερα με την έρευνα. Μόνο Πολύ την έρευνα. Δώδεκα <laughs> χρόνια έρευνα. Ε, έρευνα η οποία μάλιστα τιμήθηκε από το... Τα αποτελέσματά τη τιμήθηκαν από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και θα ήθελα έτσι να μου πείτε τι αφορά ναι. Ε, τα πρώτα χρόνια είχαμε θεωρητικά μαθήματα και εκεί είχα την τύχη να έχω μεγάλους καθηγητές mm -hmm. και συχνά ερχόντουσαν και καθηγητές από άλλα πανεπιστήμια σχεδόν κάθε εβδομάδα και όλα τα ονόματα που διαβάζαμε στα ξένα βιβλία τους βλέπαμε ζωντανούς και τους ακούγαμε mm -hmm. και αυτές οι βάσεις των πρώτων ετών στην την ευρωφυσιολογία, την ευρωχημία με συνοδεύουν μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια άλλαξα πανεπιστήμιο, πήγα στο Indiana University για το PhD, για το διδακτορικό και εκεί εκείνη την εποχή ξεκινούσε η έρευνα που είχαν ξεκινήσει οι Σουηδοί πάνω στις ε, απόπειρες επιδιόρθωσης κατεστραμμένων νευρονικών κυκλωμάτων σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, κυρίως mm. ε, παρκινσονικά μοντέλα και παρενκεφαλικής αταξίες και με αυτό ασχολήθηκα ερευνητικά. Ε, Πόσα χρόνια. Έξι χρόνια ήταν οι σπουδές και mm -hmm. στη συνέχεια άλλα 13 χρόνια ήταν η εργασία μου υπό την ιδιότητα του, ε, mm -hmm. του καθηγητή. Ε, ο λόγος της βράβευσής σας είχε να κάνει με τα αποτελέσματα. Τι ανακαλύψατε ουσιαστικά. Ναι, η βράβευση και αυτό ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Ε, μου είχε τηλεφωνήσει από τη γραμματεία του Ιδρύματος Προδοσάκη Γραμματεύσης και μου έδωσε τον πρόεδρο, ο mm -hmm. μου είπε ότι για φέτος είστε ο βραβευμένος Λίγο του πιο δυνατά να σας ακούμε για φέτος. Ε, είστε ο βραβευμένος του Ιδρύματος ναι, ναι. και έγινε μια πολύ όμορφη τελετή στην αίθουσα ε, τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών τον Μάιο του 1996. Mm -hmm. ε, ο λόγος της βράβευσης ήταν το ερευνητικό έργο, με το οποίο είχαμε δείξει ότι και σε κάποια μεταλλαγμένα πρότυπα, μοντέλα νευρολογικών παθήσεων, ναι. μπορεί κανείς με αυτό που λέμε νευρομεταμοσχεύσεις, mm -hmm. με άλλα λόγια μηχανική του εγκεφάλου, με κύτταρα διορθώνεις καταστραμένα κυκλώματα, και είχαμε δείξει τότε ότι σε αυτά τα μοντέλα, τα οποία ήταν παθολογικά, ήταν μεταλλάξει που προκαλούσαν εκφυλήσει. Μπορούσαμε να επιδιορθώσουμε τα κατεστραμμένα νευρονικά κυκλώματα και σε επίπεδο δομικό και σε επίπεδο λειτουργικό, υποδοχέων και κινητικών συμπεριφορών. Πολύ σπουδαίο. Και... <laughs> ε... πολύ σπουδαίο. Δεν ξέρω αν τα λέω πολύ τεχνικά. Ε, μα είναι τεχνικά να τα πει κανεί. Νομίζω ότι οι απλές λέξεις που συνδέσατε τις ορολογίες βοηθούν στο να κατανοήσουμε καλύτερα αυτό το οποίο καταφέρατε να κάνετε. 1995, 2018, έχουν μεσολαβήσει περισσότερα από 20 χρόνια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η επιστήμη τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στις ανακαλύψεις της. Πού βρισκόμαστε σήμερα στα θέματα ε, ε, του να γνωρίζουμε καλύτερα τον εγκέφαλό μας ε, διότι όλοι ξέρουμε πως ο εγκέφαλος είναι το πιο πολυπλοκό μηχάνημα που διαθέτει ο άνθρωπος και ότι η έρευνά του μπορεί να πάρει ακόμη και 4.000 χρόνια για να μπορέσει <Ρι> να μας δώσει ένα αποτέλεσμα που τουλάχιστον να μπορούμε να μιλούμε σίγουρα ότι ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί. Πού βρισκόμαστε σήμερα. <Ρι> Σε με μπορώ να πάω λίγο πίσω ιστορικά. Ο πρώτο που έθεσε τη συμπεριφορά μα στον εγκέφαλο ήταν ένα γιατρό των Κρότων, ο Αλκμαίων. Ναι. Γύρω στο 500 π.Χ. Mm -hmm. Και αυτό θεωρείται στα διεθνή συγγράμματα ο πατέρα των νευροεπιστημών. Ναι. Mm -hmm. ε, η μεγάλη πρόοδο επιτελέστηκε από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι τι μέρε μα. Mm -hmm. ε, τότε γίνανε οι μεγάλε ανακαλύψει, οι οποίε ήταν αποτέλεσμα των μεγάλων εφευρέσεων στη φυσική, τη χημεία, το μικροσκόπιο, οι mm -hmm. ηλεκτρικές συσκευές, το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο αργότερα και από τη δεκαετία του 90 και έπειτα οι τεχνικές της μοριακής γενετικής. Και παρατήρησα από το 2000 και μετά έχουν επεκταθεί οι νευροεπιστήμες σχεδόν σε κάθε τομέα της επιστήμης. Δεν είναι αποκλειστικά βιοιατρική επιστήμη και ως κλάδος ερευνά δύο μεγάλα κεφάλαια. Το ένα είναι η βασική επιστήμη, δηλαδή η κατανόηση πώς είναι δομημένος και πώς λειτουργεί ο εγκεφαλικός ιστός. Ναι. Και η δεύτερη προσπάθεια είναι για την αντιμετώπιση παθήσεων του νευρικού συστήματος, της νευρολογίας και της ψυχιατρικής. Mm -hmm. ε, δηλαδή έχουμε την βασική επιστήμη και τις εφαρμογές της. Ε, τώρα... Πού βρισκόμαστε σήμερα... Τι έχουμε ανακαλύψει σήμερα και τι μένει να ανακαλύψουμε για να μπορέσουμε ε, να, ε, να τη θασεύσουμε, να προγραμματίσουμε ε, τον ανθρώπινο εγκέφαλο, να βοηθήσουμε ε, τον άνθρωπο να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε επίπεδο και απόδοσης αλλά και συναισθημάτων. Τώρα τα μπερδεύω αυτά τα δύο λίγο, αλλά νομίζω ότι επειδή οι νευροεπιστήμε έχουν ανοίξει μια συζήτηση και με του ψυχολόγου και με του φιλοσόφου, και αυτό συμβαίνει τώρα τελευταία, και επειδή εσεί είστε ένα άνθρωπο ο οποίο το επιδιώκεται αυτό, καθώ γνωρίζω πω απευθύνατε πρόσφατα μια πρόσκληση στον καθηγητή πολιτική φιλοσοφία, τον κύριο Χρήστο Γιαναρά, για μια διάλεξη στο πανεπιστήμιο σα, η οποία είχε, αν θυμάμαι καλά, τον τίτλο Νου, γνώση, αλήθεια. Ε, σημαίνει ότι συζητάτε έντονα αυτό το διάστημα Που σημαίνει με τη σειρά του ότι κάπου πάει το μυαλό σας Σε σχέση με τις ανακαλύψεις που αφορούν στον εγκέφαλο Ναι. Που πάει λοιπόν το μυαλό σας ε, Τι ε, υποπτεύεστε ε, ότι συμβαίνει Τις πληροφορίες για το πως είναι δομημένο το απαράτου στο μηχάνημα ε. Λίγο πολύ τις έχουμε Δηλαδή κατανοούμε από τι κύτταρα είναι πιαγμένο ο εγκεφαλικός ιστός Όπως και τα υπόλοιπα όργανα του ε. σώματος και του ανθρώπου και των λοιπών σπονδυλωτών. Ε, ξέρουμε την χημεία του εγκεφάλου, τη φυσιολογία, πώς επικοινωνούν μεταξύ τους τα νευρικά κύτταρα. Και η σούμα, ε, για να το πω λίγο ναι. σε αργό, όλων αυτών των οργανικών α, διεργασιών, είναι αυτό που ονομάζουμε συμπεριφορά. Ναι. Στη φιλοσοφία το ονομάζουμε ψυχή, αλλά η ψυχή δεν έχει επιστημονικό όρο mm -hmm. ε, δεν έχει επιστημονικό ορισμό. Γι' αυτό και. Στις νευροεπιστήμες μιλούμε περισσότερο για νοητικά προϊόντα, συμπεριφορά, αυτεπίγνωση, συνειδητότητα, mm -hmm. τέτοιου είδου όρους. Το μεγάλο ερώτημα και η πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, και εδώ ανοίγω μια παρένθεση, ο 21ος αιώνας έχει βαπτιστεί ο αιώνας στον κεφάλου, γιατί είναι το τελευταίο ζητούμενο στην Σωστά. έρευνα της επιστήμης. Mm -hmm είναι τι συμβαίνει από τη στιγμή που καταγράφονται οργανικές διεργασίες στα εγκεφαλικά κύτταρα μέχρι να αντιληφθούμε κάτι ως συνειδητή εμπειρία. Εκεί μεσολαβεί περίπου μισό δευτερόλεπτο ή κάτι λιγότερο και αυτό είναι το μεγάλο και και το ζετούμενο της επιστήμης του 21ου αιώνα. Πώς πάμε δηλαδή από το Να το, το πούμε κύτταρο... με απλά λόγια κύριε Τριάρχο. Η διεργασία της σκέψη μέχρι να πάρουμε την απόφαση για κάτι, μεσολαβεί ένα δευτερόλεπτο. Μισό ίσω και ένα τρίτο του δευτερολέπτου. Ένα τρίτο του δευτερολέπτου. Από τη στιγμή που κάνω τη διεργασία τη σχέση μέχρι να πάρω την απόφαση να την εκτελέσω. Γιατί υπάρχει αυτό το κενό. Ε, γιατί μιλάμε για 100 δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα με περίπου 10.000 συνάψεις το καθένα με άλλα κύτταρα και όλα αυτά ενέχουν ηλεκτροχημικές διεργασίες οι οποίες παίρνουν κάποια μιλισέκοντς ώσπου να ολοκληρωθούν ως σήματα mm -hmm. και τελικά να... Αυτό το κενό τι πιστεύετε λοιπόν ότι είναι. Τι υποψιάζεστε. Αν το ξέραμε δεν θα υπήρχε προφανώς, η γνωστική νευροεπιστήμη. Προφανώς, προφανώς. Τι υποψιάζεστε. Προς τα ποια κατεύθυνση ψάχνετε. Ε... Πρώτα απ' όλα να σα πω ότι δεν είναι ο αυστηρό τομέα μου. Προσωπικά έχω ασχοληθεί το Ναι, ναι, το ξέρω. Αλλά με... επειδή είστε ένα άνθρωπο ναι. ο οποίο φυσικά έχει διαβάσει πολύ, ναι. έχετε μεταφράσει Σαντιάγο, Ραμών, Καχάλ, όπω και να <laughs> έχει, είστε ένα άνθρωπο που γνωρίζει. Ναι. Υπάρχουν προτάσει, υπάρχουν μαθηματικά μοντέλα, υπάρχουν ιδέε από φιλοσόφου και εκεί έρχεται και η εκτίμησή μου που έχω προ του φιλοσόφου. Mm -hmm. ε, γιατί η φιλοσοφική σκέψη είναι ένα προϊόν του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ε, η πρόκληση είναι να γεφυρώσουμε ο καθένας την προσέγγιση του, γιατί μπορεί να λέμε παρόμοια πράγματα με διαφορετικές ορολογίες. Και καμιά φορά δεν έχει νόημα να μιλάς μόνο με αυτούς που επικοινωνείς. Ε, οι μεγάλες ανακαλύψεις στην ιστορία γίνονται στα σύνορα της διεπιστημονικότητας. Mm -hmm. Και μπορεί από τη συνεργασία διαφορετικών επιστημών να πάρουμε απαντήσει. Άρα λέτε λοιπόν ότι η απάντηση προϋποθέτει συλλογική δράση, συνεργασία, συνέργεια. Και μπορούν να δοθούν απαντήσεις. Ας πούμε για παράδειγμα από τις έρευνες μπορούμε να εντοπίσουμε το καλό και το κακό μέσα στον εγκέφαλο. Δηλαδή μπορούμε να δώσουμε, επειδή είπατε ότι Βρισκόμαστε σε ένα σημείο που λίγο πολύ ξέρουμε για τον εγκέφαλο τα πάντα. Δεν ξέρουμε όμως μόνο αυτό. Ε, εάν ξέρουμε τα πάντα, τότε μπορούμε να δώσουμε με ασφάλεια απαντήσεις σε εξής, στα εξή ζητήματα. Ένα από αυτά θέτω τώρα. Το καλό και το κακό. Μπορούμε να εντοπίσουμε μέσα από τη δομή ενός εγκεφάλου εάν αυτός ο άνθρωπος από τη γέννησή του θα έχει μία τάση, μία έφεση, μία ροπή προς το κακό ή προς το καλό. Ναι, θα πρέπει να πάμε λίγο σε υποθετικέ ερμηνείε. Ε, δεν θα έλεγα ότι ξέρουμε τα πάντα, αλλά ξέρουμε πάρα πολλά. Ε, αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει κάποιο σύστημα, το λεγόμενο μετεχνιακό, ναι. το οποίο λίγο πολύ αντιστοιχεί σε αυτό που ο Φρόιντ έλεγε λίμπιντο, αλλά το κατανοούμε σήμερα με όρου χημικού. Mm -hmm. Είναι τι μα κάνει να νιώθουμε καλά. Είναι ο ίστατο μηχανισμό που μα κάνει να νιώθουμε όμορφα. Είτε ακούμε μια κλασική yeah. συμφωνία ή. Mm -hmm. Επιτελούμε mm -hmm. κάποια άλλη εντελώ βασική συμβουλή. Επειδή συγκεκριμένη... έχουμε μόλι ένα λεπτό στη διάθεσή μα και θα ήθελα να σα ρωτήσω κι άλλα, δυστυχώ δεν προλάβαμε. Θα σα ρωτήσω πολύ γρήγορα. Μπορούμε να εντοπίσουμε μέσα στον εγκέφαλο το σημείο το οποίο ε, μα ε, κάνει, μάλλον να επιλέγουμε ε, ε, τι θρησκευτικέ μα πεπιθήσει ε, τη σεξουαλικότητά μα. Υπάρχουν κάποιε μελέτε εντοπισμού, αλλά γενικά είμαι επιφυλακτικό με αυτόν τον απόλυτο εντοπισμό λειτουργιών σε περιοχέ του εγκεφάλου. Η ολιστική προσέγγιση ότι όλο ο εγκέφαλο λειτουργεί όλη την ώρα, ναι. με μικρέ διαφοροποιήσει ανάλογα με την εκάστοτε λειτουργία, mm -hmm. μου φαίνεται πιο λογική ερμηνεία. Πιο λογική ερμηνεία. Τα τη τεχνητή νοημοσύνη, που τώρα νομίζω ότι έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση. Πού πιστεύετε ότι μπορούν να μας οδηγήσουν, Μήπω μα απα... αποπροσανατολίσουν από τον αρχικό καλό δρόμο που πήραμε για την διερεύνηση αυτού του ναι. μαγικού κόσμου που λέγεται εγκέφαλο. Με αυτό που λέτε, μου έρχεται στο νου η φράση ενό από του καθηγητέ μου, του Στέμπεργκερ, μα είχε πει ότι περισσότερα θα έχουν να κερδίσουν οι κομπιουτεράδε αν μελετήσουν τον εγκέφαλο παρά οι mm -hmm. νευροβιολόγοι μελετώντα του υπολογιστέ. Άρα λοιπόν, οδεύουμε. Σε ποιον αιώνα χρειάζεται σύμπραξη. Χρειάζεται δηλαδή, σύμπραξη. Όλοι νέκα. χρειάζονται γιατί είναι περίπλοκα ζητήματα mm -hmm, mm -hmm. και στην επιστήμη δεν μπορεί κανεί να προβλέψει από πού θα έρθουν οι ανακαλύψει. Σωστά, εσεί το ζήσατε τόσο καλά ε, στα κλινικά εργαστήρια τη Αμερική. Ήθελα να σα ρωτήσω βέβαια και για, το, για, την έρευνα εδώ στο Πανεπιστήμιο, αλλά νομίζω ότι θα σα καλέσω μία άλλη φορά για να δούμε τι συμβαίνει μέσα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία σε σχέση με τι νευροεπιστήμε που βρισκόμαστε και τι ακριβώ ε, έχουμε να περιμένουμε. Στο επόμενό μα τηλεοπτικό ραντεβού, κύριε Τριάν. Με μεγάλη χαρά, γιατί έχει και, και όμορφα πράγματα να συζητήσουμε. Είμαι σίγουρη. Σα ευχαριστώ θερμά.